Χαίρετε, Αριστοτρίτης εμένα. Χαίρετε. 20 Οκτωβρίου, κυρία μου. 20 Οκτωβρίου του 2020. Μάλιστα. Καθυστερούμε να βγάλουμε το Αριστοτρίτο vlog, επειδή σήμερα το γυρίσαμε, είναι φρέσκο-φρέσκο. Και ξεκινάμε με το θέμα μας. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, το οποίο όμως, Αριστονίκη μου, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω, απασχολεί αρκετές οικογένειες. Mm-hmm. Λέει μια φίλη έχει ένα παιδί με ένα θεματάκι στην ανάπτυξή του. Έλλειψη αυξητικής ορμόνης, οπότε ψηλώνει πιο αργά και αντίστοιχα προχωράει η κοιμική του ενδυνάμωση. Δηλαδή, κοιμική του ενδυνάμωση είναι πιο αργή. Με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να τρέχει, να κάνει ποδήλατο και να ζωγραφίζει. Φέτος το παιδάκι παρέμεινε στα νήπια, ενώ κανονικά θα πήγαινε πρώτη δημοτικού για να οριμάσει. Δηλαδή το άφησα στα νήπια για να οριμάσει πρώτου πάει πρώτη δημοτικού. Το παιδί το παρακολουθούν αναπτυξιολόγοι και παίρνει συμπλήρωμα της ορμόνης που του λείπει. Της αυξητικής ορμόνης δηλαδή. Να μην σε ζαλίζω, το θέμα είναι ότι εκτός των άλλων η μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με κοινωνικό ρατσισμό η ίδια. Της γίνονται σχόλια για το παιδί της και φοβάται και για το ίδιο ότι θα αντιμετωπίσει bullying. Θέλω να σου πω ότι με την αγωγή που παίρνει, κάποια στιγμή το παιδί θα φτάσει τη φυσιολογική ανάπτυξη. Αλλά μήπως μέχρι τότε έχει τραυματιστεί η ψυχολογία του? Θα ήταν άραγε χρήσιμο ένα θέμα για το ρατσισμό σε όλους αυτούς τους γονείς που σηκώνουν ήδη το σταυρό τους, ή για το πώς ήδη μπορούν να απαντούν σε όλα τα διάκριτα πρόσωπα? Δικό σου. Λοιπόν, είναι η αλήθεια ότι παρατηρείται συχνά, τουλάχιστον εγώ στα παιδιά που παρακολουθώ, το έχω συναντήσει αρκετές φορές, παιδάκια που είτε έχουν καθυστερημένη σωματική ανάπτυξη, είτε ακόμα και παιδάκια που καθυστερούν να μεγαλώσουν και γνωστικό συναισθηματικά, να δέχονται έτσι έντονα πειράγματα από συνομιλίκους ή ακόμη και αδιάκριτα ερωτήματα από ανθρώπους είτε της οικογένειας είτε γενικά του περιβάλλοντος της οικογένειας. Να πούμε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι πια κλισέ, αλλά είναι καλό να το λέμε για να το εμπεδώσουμε, ότι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ξεχωριστός, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του πορεία ανάπτυξης και ζωής. Έχουμε μπει πολλάκις ότι η ανθρώπινη προσωπικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα και με τις καινούργιες έρευνες μέχρι τα 26 έτη ζωής. Άλλα παιδάκια μεγαλώνουν πιο γρήγορα, άλλα παιδάκια μεγαλώνουν πιο αργά. Υπάρχουν και μεγάλοι που μεγαλώνουν πιο αργά και μεγάλοι που μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Γενικότερα, το πώς ο ρυθμός ανάπτυξης και εξέλιξης του ανθρώπου δεν είναι πάντα ο ίδιος και δεν είναι σταθερός. Οπότε, ας αφήσουμε το κάθε παιδί να μεγαλώσει με την ησυχία του και με το ρυθμό που το έχει και η φύση τον έχει προνοήσει. Και ας ασχοληθούμε ο καθένας με τα δικά του προβλήματα. Είναι ευκαιρία αυτή την περίοδο να κοιτάξουμε λίγο ο καθένας τον εαυτό μας και να τον κάνουμε καλύτερο, παρά να κοιτάζουμε τους άλλους και να προσπαθούμε να κουνάμε το δάχτυλο και να δείχνουμε το ότι οποιοδήποτε θέμα έχουν οι άλλοι και εμάς δεν μας αρέσει, ή μας αρέσει να συγκρινόμαστε με τα δικά μας για να νιώθουμε ανώτεροι. Ας συγκριθούμε με το χαμηλότερο δικό μας κομμάτι και να θελήσουμε να γίνουμε ανώτεροι από μόνοι μας εμείς, παρά να συγκρινόμαστε με τους άλλους και δει με τα παιδιά, τα οποία το κάθε παιδί έχει και τη δική του ψυχολογία, και σίγουρα μια τέτοια παρένεση, συμβουλή, ερώτημα, αδιακρισία μπορεί να πληγώσει μια ψυχή, μπορεί να πληγώσει τους γονείς του παιδιού, μπορεί να πληγώσει το ίδιο το παιδί και δεν εξυπηρετεί και σε κάτι. Δεν ξέρω, το συναντούμε πολύ συχνά στην Κύπρο πάντως αυτό και στην Ελλάδα. Το συναντούμε έτσι που είμαστε λαοί οι οποίοι ασχολούμαστε πολύ με τους άλλους παρά με τον εαυτό μας, φαίνεται νομίζω. Το βλέπουμε συνέχεια. Αριστονίκη μου, αυτοί οι καλοθελητές, οι ενήλικες, οι οποίοι πάνε και ρωτάνε μία μητέρα, μα γιατί το παιδάκι σου δεν είναι τόσο ψηλό όσο τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, ή μα γιατί το παιδάκι σου θα κάνει για δεύτερη χρονιά τα νήπια, ας σκεφτούν ότι αυτή η μάνα ή αυτός ο πατέρας ήδη έχει προνοήσει. Δεν περιμένουμε τον κάθε άσχετο να έρθει να μας πει τι θα κάνουμε τα παιδιά μας, γιατί στην περίπτωση μας έγραψε η κοπέλα, πάνε σε αναπτυξιολόγους, πάνε σε παιδοενδοκρινολόγους, κάνουν τη δουλειά μου πρέπει να κάνουν. Δηλαδή,
Εγώ θεωρώ ότι η μόνη περίπτωση για να δώσουμε μια γνώμη είναι όταν μας ζητηθεί και πάλι με πολύ διακριτικότητα. Π.χ. αν έρθει κάποιος και μας πει, ξέρεις, βλέπω το παιδάκι μου δεν είναι τόσο ψηλώσουν τα άλλα παιδιά της ηλικίας του, τι να κάνω, πρέπει να συζητήσω το με τον παιδίατρο. Και ο παιδίατρος είναι αυτός που θα συστήσει τον αναπτυξιολόγο ή τον εξελιχτικό παιδοψυχολόγο ή οποιοδήποτε άλλον ειδικό που θα ασχοληθεί με το παιδί. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε αν ο άλλος δεν ανοίξει κουβέντα. Δηλαδή, είναι και πολύ προσωπικό θέμα το ιατρικό ιστορικό της κάθε οικογένειας και του κάθε παιδιού. Είναι από τα πιο προσωπικά θέματα και νομίζω ότι δεν αφορούν κανένα. Που οι περισσότεροι που ρωτούν, το ρωτούν για λόγους περιέργειας. Δεν το ρωτούν γιατί πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό το παιδί, γιατί αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για έναν άνθρωπο, περιμένεις με υπομονή να θέλει να στο πει ο ίδιος ή δεν πρέπει να σε ενδιαφέρει καθόλου το τι βλέπει σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά το τι νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, θέλω να πω... Συμπες, πάρα πολύ ωραίο. Να μην σε ενδιαφέρει τι βλέπεις σε εκείνον άνθρωπο, αλλά τι νιώθει εκείνος ο άνθρωπος. Ναι, γιατί, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει κάτι που να μην θέλει να το πει. Μπορεί να τον απασχολεί οτιδήποτε. Μπορεί να μην συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Και δεν είναι ωραίο να συγκρίνουμε τα παιδιά μεταξύ τους. Γιατί είπαμε ότι το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης. Μπορεί αυτό το παιδί που βλέπετε εσείς και τέλος πάντων έχει μια προχωρημένη ανάπτυξη. Εγώ, ας πούμε, στην έκτη δημοτικού είχα το ύψος που έχω τώρα. Ήμουνα η πιο ψηλή του σχολείου. Λοιπόν, μετά δεν εψήλωσα άλλο. Εκεί που ήμουνα η πιο ψηλή του σχολείου, όταν πήγα στο γυμνάσιο, όλα τα άλλα τα παιδάκια που τα κοιτούσα από πάνω, τα πέρασαν. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι αυτό που είμαι σήμερα θα είμαι και αύριο. Δηλαδή, το κάθε παιδί να έχει τον δικό του τρόπο να αναπτύσσεται. Ας το αφήσουμε στην ησυχία του και ας ενδιαφερθούμε για τα δικά μας. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσει από το θέμα αυτό. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ενοχλητικό. Είναι πολύ ενοχλητικό να κάνουμε ερωτήσεις στα παιδιά τα ίδια. Ούμα είσαι μικρός, μα γιατί δεν τρως το φαγητό σου, δεν ψηλώνεις. Μα γιατί δεν ψηλώνεις, δεν τρως το φαγητό σου. Δεν να πεις υπάρχουν ενήλικες που μπορεί να κάνουν αυτά τα ερωτήματα σε παιδιά. Είναι δυνατόν ένας ενήλικας να κάνει αυτόν τον ερώτημα. Φυσικά, δεν τρως το φαγητό σου, γιατί η μαμά σου δεν σου μαγειρεύει. Διάφορα τέτοια διάκριτα ερωτήματα, γιατί κάθε μια κυρία και ο κάθε ένας κύριος νομίζει ότι αυτός είναι πιο έξυπνος από τους άλλους. Δεν είχε περάσει καθόλου από το μυαλό μου η πιθανότητα ένας ενήλικας να πάει να κάνει αυτού του είδους τις αδιάκριτες ερωτήσεις στο παιδί. Διαβάζοντας το μήνυμα, σκέφτηκα περισσότερο ότι μπορεί τα παιδιά τα ίδια να πειράξουν ή να κοροϊδέψουν έναν παιδάκι. Το να το κάνει με ένας ενήλικας ακόμη χειρότερο. Αριστονίκη, πώς μία μητέρα, ένας πατέρας, οι γονείς που έχουν έναν παιδί που έχει αυτή τη συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα, πώς στην ουσία το παιδί δέχεται θεραπεία, αλλά θα περάσει ένα χρονικό διάστημα στο οποίο εξωτερικά θα φαίνεται διαφορά από τα άλλα παιδιά. Πώς το εξοπλίζουν αυτό το παιδί, πώς το βοηθούν ώστε να μην στραπατσαριστεί συναισθηματικά και ψυχολογικά από αυτήν την συμπεριφορά των ενηλίκων ή ανηλίκων γύρω του. Γιατί και οι ανήλικοι, δηλαδή οι μαθητές του, από τους γονείς τους έχουν ακούσει βλακίες και επαγγελίες, λένε. Το πνεύμα δεν κατοικεί σε μεγάλα σώματα. Κατοικεί παντού. Προς πληροφορία. Από εκεί και πέρα, ενδυναμώνουμε το παιδί μας, χτίζουμε μια γερή αυτοεκτίμηση, γιατί η αυτοεκτίμηση χτίζεται από την πολύ μικρή ηλικία. Ωστόσο, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτοεκτίμηση ως έννοια και ως όρο όταν ενηλικιωθεί ένας άνθρωπος. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε επιστημονικά για αυτοεκτίμηση στα μικρά παιδιά, γιατί ακόμα εξελίσσεται αυτή. Γιατί η εκτίμηση του εαυτού γίνεται όταν καταλάβουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Τι λέμε στο παιδί μας, έχουν ένα εξελίξει αυτό η εκτίμηση. Πώς? Τι λέμε στο παιδί μας, είναι καλή ιδέα να του μιλήσουμε για το ότι ξέρεις έχεις αυτή τη διαφορετικότητα, κάνουμε κάτι γι' αυτό, γι' αυτό παίρνεις αυτό το φάρμακο, είναι κάτι που θα το ξεπεράσεις, είναι καλά να μιλήσουμε ανοιχτά στο παιδί για το τι του συμβαίνει. Το πιο σημαντικό είναι αν ερωτηθούμε από το παιδί, και αυτό το λέμε πάντα με ποιαν έννοια, ότι κάποια παιδιά μπορεί να μην θέλουν να μάθουν, μπορεί να μην είναι έτοιμα να μάθουν, μπορεί να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν την αλήθεια, είτε λόγω ανοριμότητας, είτε λόγω ψυχολογικής δυσκολίας.
Οπότε όταν ρωτηθούμε από το παιδί κιόλας, μπορεί ένα παιδί να είναι πιο σύνθεση ούτε. Όταν ρωτηθούμε από το παιδί μας, τότε σημαίνει ότι αντέχει να μας ακούσει και αντέχει να του πούμε αυτό που πρέπει να του πούμε. Τα σκουλαρίκια μου πάντα λοιπόν, όλα αυτά που ακούστηκαν, έπεσαν και τα δύο, ναι, συνεχίσουμε. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να του εξηγήσουμε, μπορούμε να βρούμε διάφορες εικόνες ή να βρούμε τα δεδομένα που έχει το παιδί, τα ιατρικά και να του εξηγήσουμε με απλό λόγο. Να του κάνουμε δηλαδή μια ψυχοεκπαίδευση για να ξέρει το παιδί τι του συμβαίνει και μετά να το ενδυναμώσουμε για το πώς να αντιμετωπίζει τους άλλους και το τι να απαντάει στους άλλους όταν κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις. Οπότε αν το παιδί μάθει να απαντάει πώς. Έχεις να μας δώσεις κανένα παράδειγμα για το πώς απαντάμε σε αδιάκριτες ερωτήσεις σε αυτή την περίπτωση για παράδειγμα. Έτσι, να πούμε σε παιδάκι να του πούν μα είσαι πολύ άντερε που εδώ που είσαι πολύ μικρός και θα μου πεις εμένα ας πούμε. Και του είπαν εκείνος, ξέρω εγώ, το παιδί του απάντησε και του λέει δεν βλέπω κανένα μικρόν εδώ, δεν ξέρω εγώ που τον είδες. Στην ίδια ηλικία αν είμαστε ας πούμε. Το πιο σημαντικό είναι το παιδί να έχει την πυγμή να απαντήσει στον οποιονδήποτε εκφοβιστή, στον οποιοδήποτε αδιάκριτο ενήλικαν που θα του κάνει την νήξη για αυτό το θέμα και να μην καταφέρει αυτό να το πάρει από μέσα του. Δηλαδή να μην το αφήσει αυτό να τον πληγώσει. Εκείνος να ξέρει γιατί είναι έτσι και να αποδεχτεί αυτό που είναι και να αποδεχτεί και αυτό που θα μπορέσει να γίνει. Είναι δύσκολο να το λες και εύκολο να το λες και δύσκολο να γίνει. Θα συνιστούσε σε αυτή την περίπτωση το παιδί της κοπέλας που μας ρωτάει, αλλά και άλλα παιδάκια τα οποία έχουν παρόμοια συνθήκη, να έκαναν είτε ομαδική ψυχοθεραπεία με παιδοψυχολόγων είτε ατομική, θα τους βοηθούσε κάτι τέτοιο? Είναι πολύ καλό να γίνει είτε ατομική ψυχοθεραπεία στο ίδιο το παιδί, είτε ομαδική ψυχοθεραπεία με ομάδα, είτε σε ομάδα συμβουλευτικής ψυχοεκπαίδευσης κτλ. Ενδυνάμωση. Ποιες ομάδες, Αριστονίκη, κάνεις τέτοιες ομάδες. Τι ηλικίες έχεις στις ομάδες? Έχουμε σχολικής ηλικίας, πρώτης σχολικής ηλικίας, δεύτερης σχολικής ηλικίας και εφηβείας. Μπορούσε... Λόγω του COVID είμαστε πολύ λίγα μέλη, 2-3 άτομα είναι η κάθε ομάδα για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε την κατάσταση με τις αποστάσεις και τις μάσκες. Ναι. Ένα παιδί που έχει θέματα με καθυστερήσεις στην ανάπτυξη θα μπορούσε παράλληλα με την θεραπεία, την ορμονική που κάνει, να έλαμβανε μέρος και σε μια ψυχοθεραπευτική ομάδα με παιδιά της ηλικίας. Ήταν ευξέργο. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί μας να μπορεί να αντιμετωπίζει από την μικρή του ηλικία τον κάθε αδιάκριτο που θα κάνει οποιαδήποτε νήξη και να μην καταφέρει να τον επηρεάσει όλη αυτή η κατάσταση η σωματική του διάπλαση αν θέλεις ή οποιαδήποτε άλλη ανοριμότητα μπορεί να έχει είτε λόγω της ηλικίας, είτε σωματική, είτε ψυχολογική, είτε συναισθηματική. Να μην καταφέρει να επηρεάσει την επίδοση του, τη στάση του απέναντι στους άλλους και γενικότερα τη διαπροσωπική του επικοινωνία. Επειδή βλέπω τις αναρτήσεις που κάνεις στο Facebook, κάποιες φορές κάνεις αναρτήσεις από αυτές τις ομάδες με τα παιδιά, που βασίλως βάζεις τις ζωγραφιές τους ή βάζεις περιγράφεις κάποιες ασκήσεις που κάνετε. Ασκήσεις οι οποίες κυρίως είναι ψυχοεκπαιδευτικές, στοχεύουν στη συναισθηματική νοημοσύνη και στην ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων. Εδώ να θυμίσω και στους φίλους ότι η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου έχει συγγράψει 2 εγχειρίδια, τα οποία αναφέρονται προς γονείς, προς εκπαιδευτικούς, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους κτλ. Τα οποία μπορεί να τα αγοράσει κάποιος online. Είναι παίζοντας με το παιδί μέσα μας 1, παίζοντας με το παιδί μέσα μας 2, τα οποία μπορεί να τα βρείτε στην ιστοσελίδα Disability. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, ένας γονιός... Ο γονιός που μας έστειλε αυτό, η φίλη της κοπέλας μας έστειλε το ερώτημα, θα μπορούσε να ωφεληθεί μέσα από εκείνα να βρει μέσα από εκείνα τα εγχειρίδια ασκήσεις που να κάνει στο σπίτι με το παιδί. Ναι. Όλες αυτές οι ασκήσεις είναι δοκιμασμένες, τις έχω κάνει πολλές φορές στις ομάδες που διατηρώ με τα παιδιά και μπορεί κανείς να βρει τη θεματική που τον ενδιαφέρει και να δοκιμάσει την αντίστοιχη άσκηση που απευθύνεται στο γονείς. Είναι από Ελλάδα. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο τους 2 συνδέσμους που οδηγούν στα βιβλία σου αυτά, τα οποία είναι διαδικτυακά εγχειρίδια, δηλαδή τα αγοράζει κάποιος online
και παίρνει το υλικό που μπορεί να κάνει και ο γονιός ή ο ειδικός παιδαγωγός ή ο παιδοψυχολόγος να κάνει τις ασκήσεις στο παιδί. Στονική, με ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Εγώ ξέρεις τι θέλω να πω τελειώνοντας. Ότι είμαι πολύ χαρούμενη που στην εποχή μας έχει βρεθεί τρόπος τα παιδάκια αυτά που έχουν δυσκολία στην ανάπτυξη να παίρνουν το συμπλήρωμα της εξαιτικής ορμόνης, ούτως ώστε σε κάποια φάση να φτάνουν τα milestones της ηλικίας τους. Γιατί όταν ήμασταν εμείς μικροί, κάποιοι συμμαθητές μας, οι φίλοι μας από το σχολείο, δεν είχαν αυτή τη θεραπεία ανυποκατάσταση ορμονών και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή και τώρα που είναι ενήλικες μπορεί να έχουν πολύ πιο χαμηλό ύψος από το μέσο ενήλικα, και είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν σε όλη τους τη ζωή. Αν και έχω στο μυαλό μου παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είναι συνομήλικοι με μένα και δεν έχουν το ύψος που έχει κάποιος που έχει το σύνδρομο του νανισμού, αλλά έχουν αρκετά χαμηλό ύψος, οι οποίοι όμως έχουν πολύ θαραλέο και γενναίο τρόπο αντιμετώπισης της ζωής. Όμως είναι τυχερά τα παιδιά του σήμερα που υπάρχει αυτή η θεραπεία. Ενώ δεν υπήρχε τότε. Όταν ήμασταν εμείς μικροί δεν υπήρχε. Και αυτό που είπες εσύ για την πρόωρη ορίμανση, όντως κάποια κορίτσια, τα οποία είχαν την πρώτη τους έμεινον ρίση νωρίς, δεν ψήλωναν περισσότερο μετά. Ναι. Και να πω ότι υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία παίρνουν είτε puberty blockers, που είναι κάποια φάρμακα τα οποία καθυστερούν την έναρξη της εφηβείας, ώστε να φτάσει το παιδί στο κανονικό του ύψος ή σε έναν ύψος που να είναι κανονικό για το φύλλον του και με βάση τα γονίδια του, είτε και η αυξητική ορμόνη. Δηλαδή δεν είναι λίγα τα παιδιά που κάνουν αυτές τις θεραπείες. Αλλά δεν θα βγαίνουν έξω οι γονείς να βάλουν ένα τελάλι. Γεια σας, δίνουμε στο παιδί μας αυξητική ορμόνη, δίνουμε στο παιδί μας... Δεν αφορά κανέναν το τι κάνουμε. Ναι, κανέναν απολύτως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αριστονίκη. Ευχαριστώ. Γεια σε όλους.